Νέοι έλεγχοι στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, από κλιμάκια ειδικών, σύνδεση με τον Χρήστο Χατζημίση. Μάρκο, ολοκληρώθηκαν πριν από λίγη ώρα οι έλεγχοι των δύο πραγματογνωμόνων, οι οποίοι έχουν οριστεί από την αστυνομία, προκειμένου να συντάξουν την έκθεσή τους, η οποία θα συμπεριληφθεί στη δικογραφία για την υπόθεση του θανάτου του 19χρονου εδώ στο Λούνα Πάρκ. Το επίμαχο παιχνίδι, λοιπόν, σήμερα τέθηκε σε λειτουργία και έγινε προσομοίωση βάρους του ανθρώπου. Τι έκαναν λοιπόν, Μάρκο, σήμερα οι πραγματογνώμονες? Έθεσαν σε λειτουργία το μηχάνημα και στη συνέχεια τοποθέτησαν τρία σακιά με άμμο βάρους 22 κιλών σε κάθε μία από τις τρεις καρέκλες του βαγονιού, προκειμένου να ελέγξουν τη λειτουργία του με βάρος. Αυτό θα πρέπει να σου πω ότι διήρκησε αρκετή ώρα. Οι πραγματογνώμονες επανέλαβαν ότι έχουν πλήρη εικόνα για το τι συνέβη το μοιραίο βράδυ που έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης μπροστά στα μάτια της μητέρας του και των δύο αδελφών του. Η έρευνα φυσικά συνεχίζεται. Η εισαγγελέας Πολυγύρου έχει ζητήσει προκαταρκτική εξέταση για να διακριβωθούν οι συνθήκες του δυστυχήματος, έτσι ώστε με την ολοκλήρωσή της να έχουμε και την απόφαση για την ποινική αξιολόγηση του 58χρονου αλλά και του 21χρονου χειριστή, αν δηλαδή θα έχουν αναβάθμιση ελεύθεροι των κατηγοριών. Mm-hmm. Ακριβώς, χθες οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα Πολυγύρου και αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους, με την δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βάρος του 21χρονου και για σε βάρος του 58χρονου ιδιοκτήτη και για θανατηφόρα έκθεση σε βάρος του 21χρονου του χειριστή του μηχανήματος. Τώρα, από την πλευρά της οικογένειας δεν έχει οριστεί τεχνικός σύμβουλος, καθώς αναμένουν το πόρισμα των πραγματογνωμόνων και ανάλογα με την εξέλιξη αυτή, Μάρκο, θα αποφασίσουν για το τι θα πράξουν. Σοκ και αναπάντητα ερωτήματα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο Χατζημίση.